Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έχει σαν βασικό θέμα την αξιολόγηση, τη στοχοθεσία και την επιβράβευση των υπαλλήλων του Δημοσίου. Ένα νομοσχέδιο που, όπως επεσήμανε από την αρχή ο Υπουργός, ακόμη και πριν κατατεθεί όταν ανέβηκε στη διαβούλευση, θα επιτύχει την διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων. Όταν παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο, υποστηρίχθηκε από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης και στοχοθεσίας θα έρθει να αντικαταστήσει το υπάρχον, το ισχύον σύστημα αξιολόγησης, ένα σύστημα που είναι χρονοβόρο, αναποτελεσματικό και επιφέρει ένα σημαντικό διοικητικό κόστος στον κρατικό μηχανισμό. Σίγουρα αυτό είναι ένα γεγονός που έρχεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά σε μια ειδικά μια οικονομία ανεμική όπως η δική μας. Σύμφωνα πάλι με το Υπουργείο Εσωτερικών, το νέο σύστημα θα φέρει τη βαθμολόγηση των προϊσταμένων και θα ενδυναμώσει το ρόλο τους μέσα από την παροχή μιας πληθώρας διοικητικών εργαλείων. Καταργείται την ίδια στιγμή η βαθμολόγηση των υπαλλήλων, αποσυνδέεται η αξιολόγηση από την τιμωρία, γεγονός που καθιστά σαφές σε όλους ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές έχουν ως στόχο και συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες τις δυνατότητες και δεξιότητές τους, εντοπίζοντας ταυτόχρονα και βελτιώνοντας τις αδυναμίες τους. Όμως, ας δούμε τι από όλα αυτά ή το βαθμό που κάποιο από αυτά επιτυγχάνεται τελικά μετά από την εφαρμογή του νομοσχεδίου. Να σημειώσω εκ προημίου πως κανείς δεν διαφωνεί ότι ένας λειτουργικός δημόσιος τομέας με λιγότερη γραφειοκρατία, με στελέχη που θα υπηρετούν στη θέση που θα είναι σύμφωνοι με τις δυνατότητες και τις δεξιότητες τους, στελέχη που διαρκώς θα συνεχίζουν να επιμορφώνονται χρησιμοποιώντας και την διαβίου εξειδίκευση και μάθηση, την ίδια στιγμή που θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο εξυπηρέτησης όλων μας με τον καλύτερο τρόπο, δεν θα έβρισκε κανέναν να αντίθετο, κανένας δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει. Σίγουρα υπάρχουν παθογένειες στο δημόσιο όπως υπήρχαν διαχρονικά και τα κόμματα του μνημονιακού τόξου που έχουν διαχειριστεί την εξουσία δεν έκαναν κάτι για να τις βελτιώσουν. Ακριβώς το αντίθετο, συνέβαλαν και αυτά το καθένα με το δικό του τρόπο στο να γίνει μια χειρότερη κατάσταση χειρότερη. Και όχι γιατί δεν έχουμε αξιόλογα στελέχη ή στελέχη με κατάρτιση ή στελέχη με όρεξη. Ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχουν στελέχη στο δημόσιο φορέα που και όρεξη έχουν και κατάρτιση. Όμως έρχονται αντιμέτωποι με έναν κικαιώνα γραφειοκρατίας, έρχονται αντιμέτωποι με δυσλειτουργίες ετών που πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε σοβαρά για το πώς θα αρθούν. Και αυτό δεν θα γίνει με την θεσμοθέτηση, για παράδειγμα, του μπόνους αποδοτικότητας, έστω και αν αυτό λέτε ότι θα λειτουργήσει σε πιλωτική μορφή, σε πιλωτικό βαθμό και φυσικά θα δοθεί σε πρώτο στάδιο στα στελέχη εκείνα που θα χειριστούν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Βλέπουμε όμως, όσο κι αν διατείνεται περί το αντιθέτου ο Υπουργός, να δημιουργούνται μισθολογικές ανισότητες. Γιατί υποστήριξε ο κύριος Υπουργός στην τελευταία συναντήρηση ότι το μπόνους είναι κάτι έξτρα. Ναι, δεν είπε κανείς ότι θα εντάσσεται στο μηνιαίο μισθό. Εξάλλου αυτή την έννοια έχει το μπόνους. Είναι κάτι επιπλέον που θα λάβει ένας εργαζόμενος, ένας υπάλληλος. Όμως, γιατί λέμε ότι δημιουργείται μία ανισότητα και δημιουργείται υπαλλήλους όχι δύο, αλλά πολλών ταχυτήτων? Γιατί έρχεστε να αλλάξετε τον ίδιο τον πυρήνα του δημοσίου φορέα με το νομοθέτημα που προτείνετε, που εισάγεται και που με τις δικές σας ψήφους θα είναι νόμος του κράτους από αύριο. Έρχεστε να πάρετε τον πολίτη από τον πυρήνα του δημοσίου, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι
πυρήνας του δημοσίου είναι ο πολίτης. Έρχεστε λοιπόν να βγάλετε τον πολίτη, έρχεστε να αποσπάσετε τον υπάλληλο όταν θα έπρεπε να τον εντάξετε στην ομάδα της υπηρεσίας του, ώστε πραγματικά να νιώσει πως συμβάλλοντας και εκείνος με τη σειρά του και με τον τρόπο και με τις δυνάμεις που θα μπορούσε στη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και τελικά στη καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας, όλων των πολιτών αυτής της χώρας, έρχεστε να του πάρετε την προσοχή από το σύνολο και από την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και να το στρέψετε στον πόνους. Πλέον θα λειτουργούν με το βλέμμα στον πόνους οι υπάλληλοι. Θα μου πείτε γιατί αυτό είναι κακό. Αν κάποιος δουλεύει περισσότερο θα πρέπει να αμειχθεί. Δεν θα διαφωνήσω. Το πρόβλημα όμως έρχεται και έγκυται στο γεγονός ότι κάνετε το δημόσιο ένα υβριδικό δημιούργημα. Το βάζετε να λειτουργεί, το θέτετε να λειτουργεί με όρους ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου το έχει πει από την πρώτη στιγμή ο κύριος Υπουργός. Έρχεστε να κάνετε το δημόσιο πολυεθνική. Ο προϊστάμενος θα είναι ο CEO. Μετακυλείτε λοιπόν, εκείνος θα έχει την τελική τη δυνατότητα αξιολόγηση των στελεχών και βάζετε τα στελέχη να τρέχουν προσπαθώντας να πετύχουν τους στόχους που θα τους θέσει ο μάνατζερ. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, δεν είναι εξυγίανση του δημοσίου, δεν είναι αξιοποίηση των στελεχών, δεν είναι βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών. Είναι μια ξεκάθαρη αλλαγή, όχι προς το καλύτερο, αλλά είναι μια αλλαγή που σίγουρα είναι εντάσσεται πλήρως και ακουμπάει πλήρως στην δική σας αντίληψη και ιδεολογία περί του δημοσίου και του τρόπου λειτουργίας. Αντιγράφεται και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο που θα μπορούσατε να το κάνετε. Δημιουργείται ένα κακέκτυπο ιδιωτικής εταιρείας πολυεθνικής στο δημόσιο και αυτό προσπαθείτε να το περάσετε με μια μορφή βελτίωσης. Θέλετε να πείσετε τους πολίτες πως πραγματικά αν οι υπάλληλοι στο δημόσιο τρέχουν για να πετύχουν τους στόχους που θα θέσει ένας μάνατζερ, πραγματικά όλα, αύριο το πρωί δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα τα προβλήματα θα έχουν λυθεί στο δημόσιο, όλες οι παθογένειες, όλα τα ζητήματα. Όχι. Ας είμαστε ειλικρινείς στους πολίτες, τίποτα δεν θα έχει λυθεί, πέρα από το ότι θα έχουν αξιοποιηθεί κάποια δικά σας στελέχη σε θέσεις κλειδιά, σε θέσεις μάνατζερ, πέρα από το ότι θα έρθει να γίνει μια πολυεθνική το δημόσιο, τίποτα άλλο δεν θα έχει βελτιωθεί. Είπα και στην Επιτροπή πως πραγματικά είναι θετικό το ότι περνάτε κάποιες επιπλέον δικλείδες και κάποιες επιπλέον έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους μετακλητούς. Όμως το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι έχετε, πέρα από το ότι έχετε αυξήσει, έχετε δημιουργήσει, έχετε οικοδομήσει το κράτος την περίοδο της διακυβέρνησής σας και φυσικά χτίσατε σε όλα αυτά που είχατε αφήσει από τις προηγούμενες φορές που είχατε τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια σας. Έχετε όμως πραγματικά δημιουργήσει μια στρατιά μετακλητών, στους οποίους έχετε δώσει σε πολλές περιπτώσεις αυξημένες αρμοδιότητες και φυσικά χωρίς να τους υποχρεώνετε να λογοδοτούν σε κανέναν. Μας το είπαν και οι φορείς μας το είπαν στη συζήτηση, στην ακρόαση των φορέων, πως πραγματικά δεν σας ενδιαφέρει, δεν ασχολείστε με το πώς θα μπορέσουν να αρθούν οι μισθολογικές διαφορές, αλλά όπως προείπα, ειδικά με τον πόνους, αλλά όχι μόνο, έρχεστε να δημιουργήσετε ακόμη περισσότερες. Το γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, πως είναι συνταγματικά οριζόμενο ότι η ίση θα πρέπει να λαμβάνετε ίση αμοιβή για ίση εργασία. Επιλέγετε να μην το ακούσετε, επιλέγετε με πλάγιο τρόπο να περάσετε την ιδεολογία σας για ακόμη μια φορά να την αποτυπώσετε στο δημόσιο. Δυστυχώς προσπαθείτε να παρουσιάσετε ως βήμα εξυγχρονισμού την πλήρη αποτύπωση της νεοφιλελεύθερης λογικής σας περί δημοσίου και περί του τρόπου του σχεδιασμού επάνδρωσή του. Φαίνεται να ξεχνάτε, γιατί θεωρώ πως γνωρίζετε πολύ καλά πώς θα πρέπει να
λειτουργήσει. Γνωρίζετε πολύ καλά τις αρχές χρηστής διοίκησης. Επιλέγετε όμως να υπηρετήσετε την ιδεολογία σας και επιλέγετε να εξυπηρετήσετε τα στελέχη σας και όχι να λειτουργήσετε προς όφελος του συνόλου και των πολλών. Φυσικά, και θα κλείσω με αυτό, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως πέρα από τις αφηρημένες έννοιες ανταμοιβής, αξιολόγησης και όλα τα επιμέρους ζητήματα, όπως τα κριτήρια αξιολόγησης και πολλά άλλα, περνάνε και θα αποφασίζονται πλέον, παραπέμπονται με το άρθρο 50 του νομοσχεδίου σε υπουργικές αποφάσεις. Το είπα και στην Επιτροπή, το επαναλαμβάνω και εδώ. Δεν είναι κάτι νέο, θα μου πείτε πως διαχρονικά τέτοια ζητήματα με υπουργικές αποφάσεις λυνόταν και πολλά άλλα. Όμως, δεν θα πρέπει από τη στιγμή που θεωρείτε και διατείνεστε πως έρχεστε να εξυγχρονίσετε το δημόσιο και έρχεστε να λύσετε παθογένειες, έρχεστε να βοηθήσετε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, να κάνετε το δημόσιο φορέα απόλυτα λειτουργικό, δεν θα υπάρχει γραφειοκρατία, όλα θα λύνονται και θα γίνονται με το βέλτιστο τρόπο. Ευχιόλων μας θα ήταν να μην υπάρχει γραφειοκρατία και πραγματικά να μην υπήρχαν ζητήματα και προβλήματα στο δημόσιο, να μπορούσε ο πολίτης με πολύ εύκολα να εξυπηρετηθεί και να λύσει προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει, να εξυπηρετηθεί άμεσα σε μια υπηρεσία. Όμως, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει ούτε με την ψήφιση του νομοσχεδίου και ούτε δεν θα γίνει με κανένα νομοσχέδιο αν δεν υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα έρθει να εξυγχρονίσει πραγματικά τις δημόσιες υπηρεσίες. Όμως, για ακόμη μια φορά επιλέγετε να βαφτίσετε το κρέας ψάρι, να βαφτίσετε την νεοφιλελεύθερη λογική των μπόνους και του ιδιωτικού τομέα, να το βαφτίσετε βελτίωση, να το βαφτίσετε εξυγχρονισμό, να το βαφτίσετε αξιοποίηση των στελεχών του δημοσίου. Ας λύσουμε τα προβλήματα της υποστελέχωσης του δημοσίου, ας λύσουμε τα προβλήματα της γραφειοκρατίας, ας λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι καθημερινά και οι πολίτες καθημερινά όταν πηγαίνουν, για παράδειγμα, σε μια εφορία να κάνουν μια ρύθμιση χρεών ή να λύσουν κάποιο άλλο ζήτημα που τους ταλανίζει και βλέπουν έναν ή μία υπάλληλο να πρέπει να αντιμετωπίσει όλους τους πολίτες, να πρέπει να βγάλει, να φέρει σε πέρας όλες τις υποθέσεις κάθε μέρα και πραγματικά μέσα στη μέρα να πελαγώνει ο υπάλληλος και να απελπίζεται ο πολίτης. Ας λύσουμε αυτά πρώτα, ας λύσουμε πιο απλά ζητήματα. Όταν μπαίνει ένας συμπολίτης μας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και θέλει να βγάλει κάτι πολύ απλό, μία αξιοδότηση και δεν μπορεί αν δεν έχει κωδικούς e-banking. Ας λύσουμε τέτοια απλά ζητήματα πρώτα και μετά ας έρθουμε να μιλήσουμε για τον εξυγχρονισμό του δημοσίου που δεν θα έρθει με τις δικές σας προτάσεις, δεν θα έρθει με μπόνους εργοδοτικότητας, θα έρθει με στρατηγικό σχεδιασμό, θα έρθει με συζήτηση, θα έρθει με ανταλλαγή απόψεων, θα έρθει όταν πραγματικά θέσετε κι εσείς ως κέντρο της πολιτικής σας τον πολίτη και όχι τα ολιγαρχικά συμφέροντα, τους πολλούς και όχι τους λίγους, το κοινό καλό και όχι την ιδεολογία σας, το κοινό καλό και όχι την τέρψη του πολιτικού σας ακροατηρίου, το καλό των πολλών και όχι των λίγων άριστων, αρεστών και φίλων. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε.